γεγονός Σύλλογος Γυναικών Φλόρινας, που αποτελεί μέλος της ΣΟΓΕ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και την κοινοποίηση της σημερινής μας εκδήλωσης, καθώς επίσης και να ευχαριστήσουμε το Δήμο Φλόρινας για τη στήριξή του στην διοργάνωση αυτού του εγχειρήματος. Ο Σύλλογος Γυναικών Φλόρινας, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, είναι μια γυναικεία ριζοσπαστική οργάνωση. Ενδιαφερόμαστε και ασχολούμαστε με όλες τις πλευρές που αφορούν την γυναικεία ανισοτιμία και αγωνιζόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση των γυναικών. Η ΟΓΕ στα 48 χρόνια ζωής και δράσης της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που εντείνει την ανισοτιμία τους και βάζει φραγμό στην κοινοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυες στους λαούς και στις γυναίκες που δέχτηκαν και δέχονται τις επιθέσεις και τους αποκλεισμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε υπεριαλιστικού μηχανισμού. Έχουμε απέναντί μας τους υπεριαλιστές που παίρνουν πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Ο Σύλλογος Γυναικών Φλόρινας έχει επιδείξει και έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία είναι αλληλένδετη με τις υπόλοιπες δράσεις μας. Τον προηγούμενο Μάιο πραγματοποιήσαμε με αφορμή τον πόλεμο που έγινε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας την αντιπολεμική εκδήλωση με θέμα «Ο πόλεμος του συνετρί μας». Στην εκδήλωση, μέσα από κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, αναδείχθηκαν οι αιτίες που γεννούν τους πολέμους και η λύση τους για τους λαούς. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα θεατρικό δρόμενο, βασισμένο στο έργο του Μπέρλοντ Μπρέχτ το 1939, γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου, με τη συμμετοχή των γυναικών, μελών του Συλλόγου, οι οποίες ασχολήθηκαν με μεράκι. Την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Μαρτίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, θα πραγματοποιήσουμε μία μουσική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, με θέμα «Ο Μίκης και ο Μάνος συνομιλούν μουσικά για τη γυναίκα». Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η Φανίνα Αλβάντη στο τραγούδι και ο Γιάννης Αργυρόπουλος στην κιθάρα. Επιστρέφοντας, να αναφέρουμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 στην Εύξηνο Λέσχη έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα. Ήτανε μεγάλη χαρά για μας να διοργανώσουμε αυτή την έκθεση, η οποία αποτελεί προϊόν συνεργασίας της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art με το πολιτισμικό κέντρο Ναζίμ Χικμέ της Κωνσταντινούπολης. Συνομιλήσαμε με τους καλλιτέχνες, θαυμάσαμε τα έργα τους και καταλάβαμε ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένα και επηρεασμένα από τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και ότι στόχος της ομάδας τους είναι να αποδώσει στην τέχνη τον πραγματικό κοινωνικό της ρόλο, αφού θέμα της έκθεσης είναι ο πόλεμος και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι της από την Κωνσταντινούπολη, συνέχισε στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή, στο Ευρωκοινοβούλιο των Βρυξελών και τώρα βρίσκεται εδώ, στην πόλη της Φλόρινας. Να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στους καλλιτέχνες συμπεριλαμβάνονται και άτομα με καταγωγή από την περιοχή της Φλόρινας, καθώς επίσης απόφοιτοι και σπουδαστές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 Μαρτίου και θα είναι επισκέψιμη κάθε απόγευμα από τις 6 έως τις 9. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς τους καλλιτέχνες για τη συνεργασία που έχουμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ταξίδι σας που ξεκίνησε κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής ομάδας ΦΑΕΡΑ, λέγομαι Χρύση Αποφίνα. Η ομάδα μας ιδρύθηκε πριν από 4 χρόνια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γενικά οι καλλιτέχνες της ομάδας κατοικούν στην Βόρεια Ελλάδα, κατά κύριο λόγο. Ο λόγος που αισθανθήκαμε την ανάγκη να ιδρύσουμε την ομάδα ήταν ότι μοιραζόμαστε κοινούς προβληματισμούς, θέλουμε να θίξουμε κοινωνικά θέματα και οι επίσημοι θεσμοί της χώρας όσον αφορά τον πολιτισμό δεν έχουν αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θέλαμε αυτή η ανάγκη να ικανοποιηθεί. Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη τόσο των καλλιτεχνών όσο και του κοινού. Να δει τέχνη που ασχολείται με θέματα που καθημερινά αντιμετωπίζει ο καθένας μας, προβλήματα, ζητήματα που ζει στην ζωή του, είτε στο σπίτι, στο επάγγελμα, γενικότερα. Έχουμε ως τώρα ασχοληθεί με αρκετά θέματα. Ξεκινήσαμε με το ζήτημα των προσφύγων.
Στη συνέχεια κάναμε για την πολιτική κράτηση. Το καιρό της πανδημίας που γενικά ήταν κλειστή η χώρη εκθεσιακή, επιλέξαμε να δείξουμε δουλειά μας μέσα στα νοσοκομεία, σε συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων. Κάναμε μέσα στο ΑΧΕΠΑ και στο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης για να αναδείξουμε μαζί και με τα σωματεία και με τους εργαζόμενους την ανάγκη να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας που θα μπορεί να σώσει το λαό και από την πανδημία και τις υπόλοιπες ασθένειες. Κάναμε επίσης και μία performance τότε με το ίδιο θέμα, με το πώς η πανδημία χρησιμοποιήθηκε πολιτικά για να περάσουν διάφορα νομοσχέδια, αντεργατικά, αντιλαϊκά κλπ. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μας βρήκε ήδη σε συνομιλίες με τους Τούρκους καλλιτέχνες. Θέλαμε να κάνουμε κάτι για τα 100 χρόνια από τη Μικρασία, μια καταστροφή που επηρέασε και τους δύο λαούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις συνομιλίες και με το ξέσπασμα του πολέμου αποφασίσαμε να διευρύνουμε το θέμα μας, να μιλήσουμε γενικά για τις αιτίες των πολέμων, για το πώς ζουν οι δύο λαοί. Και ήταν μια πολύ έτσι, ευχάριστη συνεργασία. Συναντήσαμε ανθρώπους που είχαν τους ίδιους προβληματισμούς με εμάς και μπορέσαμε να καταλήξουμε σε αυτή την έκθεση που θα απολαύσετε. Είμαι ο Γιάννης ο Πρόιος, είμαι ζωγράφος, με καταγωγή από τον Άγιο Παντελείο της Φλόρινας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η έκθεση έρχεται απευθείας από τις Βρυξέλλες στη Φλόρινα, μια πόλη που μπορεί να είναι μικρή, αλλά έχει ένα αξιόλογο δυναμικό στον χώρο των τεχνών. Σημαντικότατοι άνθρωποι από τον χώρο των τεχνών, γεννήθηκαν εδώ. Για την έκθεση τώρα, η έκθεση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ποια είναι η ζωή πριν τον πόλεμο στις χώρες γενικότερα, τι επιφυλάσσει η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε όλοι, ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ο φτωχός λαός ζει. Η δεύτερη ενότητα είναι ποιες είναι οι αιτίες που γίναν τον πόλεμο. Είναι απλά οι έχθρες, οι φυσικές των λαών ή μήπως είναι τα συμφέροντα που κρύβονται από πίσω και οι λαοί είναι απλά οκιμάστη κρεατομηχανή των συμφερόντων που γίνονται οι πόλεμοι. Η τρίτη ενότητα είναι η ενότητα του αποτελέσματος του πολέμου. Φέρνει καταστροφή ο πόλεμος, φέρνει προσφυγιά, φέρνει ασύλληπτο πόνο, απώλειες σε όλα τα επίπεδα. Η τέταρτη ενότητα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Ποια είναι η απάντηση, απλά μια άρνηση πασιφιστική του πολέμου ή μήπως μια πιο οργανωμένη απάντηση μέσα από τον λαό, για τον ίδιο τον λαό, να υπερασπιστεί το να μην γίνεται κρεατομηχανή στην πολεμική μηχανή που σε κάθε χώρα μέχρι τώρα από την ιστορία που ξέρουμε γίνεται και χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι δύο χώρες έχουν μετατρέψει νεαρά παιδιά στρατεύσιμα σε κρεατομηχανές. Τα εγγένεια της έκθεσης ξεκινάνε με μία performance. Performance είναι στην ουσία μία παράσταση που δίνει ο καλλιτέχνης όταν δεν του επαρκούν τα υλικά που έχει, χρησιμοποιεί το σώμα του, τον λόγο, την εικόνα για να μιλήσει στο κοινό. Διαλέξαμε για αυτή την performance επειδή η έκθεση κάτω από τον ίδιο ουρανό γύρω από την ίδια θάλασσα είναι στίχη του Ναζίμ Χικμέτ, μεγάλος Τούρκος ποιητής που αγάπησε